Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα ακόμα νέο τηλέφωνο που έχουμε στα χέρια μας, που δυστυχώς ήρθε στα χέρια μας σε μια ήδη ανοιχμένη συσκευασία, κάτι που σημαίνει ότι δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο νόημα να κάνουμε ένα ξεχωριστό unboxing βίντεο, οπότε το στήσαμε, το χρησιμοποιούμε εδώ και κάποιες ημέρες σαν δεύτερη συσκευή για πρακτικούς λόγους βέβαια, και έχουμε πλέον μια πολύ καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς προσφέρει το S62 Pro της Caterpillar ή CAT για συντομία. Είναι το νεότερο και καλύτερο ανθεκτικό τηλέφωνο της εταιρείας. Το ανθεκτικό πραγματικά το εννοεί η εταιρεία, είναι σχεδιασμένο να αντέχει κάθε είδους σκληρή χρήση το CAT S62 Pro, κάτι που φαίνεται και στον εξωτερικό σχεδιασμό του, αλλά το δηλώνει με ιδιαίτερη περηφάνεια και η εταιρεία που το κατασκευάζει. Λοιπόν, και στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε τι ακριβώς προσφέρει. Είναι ένα αρκετά ακριβό βέβαια smartphone, δεν είναι ιδιαίτερα οικονομικό το CAT S62 Pro, και για την τιμή του τα τεχνικά χαρακτηριστικά, παρότι δεν είναι το βασικό ζητούμενο, δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Παρ' όλα αυτά θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς το κάνει να ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά. Να ξεκινήσουμε το συγκεκριμένο βίντεο λίγο διαφορετικά από το συνηθισμένο, πριν δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του CAT S62 Pro, που όπως είπαμε δεν είναι και αυτό που έχει περισσότερο σημασία σε ένα τηλέφωνο αυτού του είδους, να ασχοληθούμε λίγο με την εξωτερική κατασκευή του, που είναι αυτή που του προσφέρει και αυτή την εντυπωσιακή ανθεκτικότητα. Στα τυπικά IP68 προεπιστοποίηση για αντοχή στο νερό και τη σκόνη, έως 1,5 μέτρο βάθος για 30 λεπτά, θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Το βάλαμε και στη θάλασσα, το CAT S62 Pro. Λοιπόν, παρόλα αυτά υποστηρίζει και το MIL STD810G πρότυπο, ένα διαφορετικό πρότυπο που έχει πολύ πιο αυστηρά όρια αντοχής, όχι στο πόσο βαθιά θα το βυθίσει κάποιος στο νερό, αλλά εγγυάται ότι ακόμα και αν το αφήσουμε για μία ολόκληρη ημέρα σε 10 με εκατοστά βάθους στο νερό ή σε λάσπη ή σε οποιοδήποτε είδος περιβάλλοντος που δεν θα έπρεπε να είναι ένα τηλέφωνο, δεν θα πάθει τίποτα. Λοιπόν, τώρα αυτό αφορά την πιστοποίηση, και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε στην εταιρεία ότι η USB Type-C θύρα δεν έχει κάποια τάπα που να την προστατεύει. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αν το βρέξουμε το τηλέφωνο πρέπει να περιμένουμε λίγη ώρα για να το φορτίσουμε, αφού πρέπει να στεγνώσει πρώτα η θύρα. Το ηχείο επίσης προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι προστατευμένο με κάποιο τρόπο. Και πριν δούμε την υπόλοιπη κατασκευή, να πούμε ότι η εταιρεία δηλώνει ότι μπορεί να αντέξει και πτώσεις σε τσιμέντο από έως και 1,8 μέτρα. Τώρα γιατί συγκεκριμένα 1,8 κανείς δεν ξέρει. Και για να το πετύχει αυτό υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο CAT S62 Pro που αφορά την οθόνη του. Ιδιαιτερότητα σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο. Το υλικό πάνω από αυτή είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Έχει βέβαια και ένα screen protector προεγκατεστημένο η συσκευή, και η οθόνη διαφέρει με αυτή ενός συνηθισμένου smartphone στο ότι υπάρχει ένα λίγο μεγαλύτερο κενό ανάμεσα στην ίδια την οθόνη και το τζάμι πάνω από αυτή, ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσει η εταιρεία ότι από την πτώση το τζάμι θα αντέξει με την πτώση, αλλά να μην μεταφέρει τον κραδασμό στην ίδια την οθόνη και σπάσει αυτή αντί για το τζάμι που βρίσκεται γύρω της. Λοιπόν, κατασκευή από αλουμίνιο στο πλαστικό, στο πλαϊνό μέρος του CAT S62 Pro, κατασκευή η οποία όταν το κρατάς στο χέρι σου πραγματικά καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ανθεκτικό τηλέφωνο σχεδιασμένο να αντέχει ό,τι και να του κάνει κάποιος, στο μέτρο του λογικού βέβαια. Έχουμε μια υποδοχή για την κάρτα μνήμης και για την κάρτα SIM, η οποία ανοίγει με αυτό εδώ το πορτάκι, το οποίο έχει προφανώς ένα λάστιχο ώστε όταν κλείνει να είναι αδιάβροχο. Ένα πλήκτρο που μπορούμε να ορίσουμε εμείς τι ακριβώς θα κάνει στην αριστερή πλευρά, και τα πλήκτρα χειρισμού, το power button και τα πλήκτρα της έντασης στη δεξιά πλευρά. Μας αρέσει η διαφορετική υφή στο πλήκτρο ενεργοποίησης, ώστε να μπορούμε να το ξεχωρίσουμε και με το χέρι μας. Και σε σύγκριση με κάποια παλαιότερα μοντέλα της εταιρείας, δεν υπάρχουν μηχανικά πλήκτρα χειρισμού στο κάτω μέρος του CAT S62 Pro. Συγγνώμη, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι απαραίτητα πλεονέκτημα από τη στιγμή που αυτά τα πλήκτρα επέτρεπαν σε κάποιον να το χρησιμοποιεί ακόμα και όταν ήταν βρεγμένη η οθόνη του, αφού μια οθόνη αφής όταν υπάρχει νερό πάνω της πιθανόν να μην ακούει ακριβώς σε ποιο σημείο θέλουμε να την πατήσουμε. Τώρα, να πάμε λίγο και να κλείσουμε μάλλον με το πίσω μέρος. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εταιρεία έχει κάνει μια παραχώρηση σε ό,τι αφορά την κατασκευή του S62 Pro. Το CAT S60 πριν αρκετά χρόνια πλέον ήταν κατασκευασμένο από ανθρακόνημα στο πίσω μέρος του, και το CAT S61 είχε μια λίγο καλύτερη κατασκευή. Το S62 Pro δυστυχώς είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. Το δυστυχώς αφορά το κομμάτι της αίσθησης που αφήνει στο χέρι, αφού είναι γεγονός ότι το πλαστικό είναι σαφώς πιο ανθεκτικό από το γυαλί σε χτυπήματα, στον αραγίσει, αλλά
και στο να γρατζουνιστεί και να φαίνεται άσχημο. Έχει και αυτό εδώ το σημείο στο κάτω μέρος του, το οποίο είναι σαγρές εμφάνιση, ώστε όχι να βοηθάει όταν το πιάνουμε, αλλά όταν αφήσουμε το KT62 Pro σε μια επιφάνεια η οποία έχει μια κλίση, να μην γλιστρήσει και να μην φύγει το τηλέφωνο πάνω από αυτή. Θα μου πεις, μπορεί να έχει θήκη, αλλά γιατί να βάλει κανείς σε θήκη το συγκεκριμένο τηλέφωνο? Κουβαλάει μια θήκη γύρω μόνο του για να είναι ανθεκτικό. Και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, να θυμίσουμε ότι το KT62 Pro δεν σχεδιάζεται για να ξεχωρίσει με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, χωρίς αυτό σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς τη δουλειά του καθημερινά χωρίς κάποιο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την οθόνη του, το μέγεθος είναι λίγο μικρότερο ίσως από το συνηθισμένο, 5,7 ίντσες η διαγώνιός της. Το ίδιο το τηλέφωνο βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα μικρό, αλλά το πλαίσιο γύρω από την οθόνη αυτή, εκτός όλων των άλλων, του προσφέρει και μια καλύτερη προστασία σε χτυπήματα όταν πέσει κάτω. Παρ' όλα αυτά, 2160x1080 πίξελς η ανάλυση της οθόνης, απόλυτα ικανοποιητική για να κάνει κανείς τη δουλειά του χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, και είναι προφανώς ένα LCD panel, το οποίο έχει όμως αρκετά καλά επίπεδα φωτισμού, ειδικά με δεδομένο ότι ένα τηλέφωνο αυτού του είδους είναι πολύ πιθανό να βγάλει μεγάλο μέρος της ζωής του σε εξωτερικούς χώρους. Αφήνοντας την οθόνη στην άκρη, να πούμε λίγα πράγματα για τις επιδόσεις του, και εδώ θα πρέπει να θυμάται κανείς το λόγο ύπαρξης του KT62 Pro, αφού ο Snapdragon 660 επεξεργαστής στο εσωτερικό του σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε ιδιαίτερα γρήγορος για τα δεδομένα του 2020 και ούτε και ιδιαίτερα νέος. Έχει αντικατασταθεί από πολλούς νεότερους επεξεργαστές της Qualcomm. Παρ' όλα αυτά, επειδή το KT62 Pro τρέχει μια stock έκδοση του Android 10 της Google με κάποιες επιπλέον εφαρμογές από την εταιρεία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του καθημερινά. Έχει και 6 GB μνήμης RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου το τηλέφωνο, και για να κάνει κανείς τη δουλειά του χωρίς πρόβλημα δεν πρόκειται ποτέ να ενοχληθεί από τις επιδόσεις που προσφέρει ο Snapdragon 660. Δεν μπορεί να παίξει απαιτητικά παιχνίδια, δεν είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί και απαιτητικές εφαρμογές όπως επεξεργασίας φωτογραφίας, βίντεο ή κάτι αντίστοιχο. Για να χρησιμοποιήσει κανείς τον Chrome για να στείλει μηνύματα για social media χρήση, είναι απόλυτα ικανοποιητικό το τηλέφωνο της Caterpillar, στο βαθμό που είναι, πάντα το τονίζουμε, σχεδιασμένο να κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτό που έχει αρκετό ενδιαφέρον είναι οι δύο κάμερες που φαίνονται στο πίσω μέρος του. Η μία από αυτές μόνο μπορεί να βγάλει κανονικές φωτογραφίες. Έχει ανάλυση 12 MP, έχει και ένα αρκετά φωτεινό διάφραγμα στο f-stop 1,8 στο φακό της, και για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη κάμερα δηλώνει η εταιρεία ότι έχει και dual pixel τεχνολογία autofocus, κάτι που προφανώς δεν περιμένει κανείς να βρει σε ένα τηλέφωνο αυτού του είδους. Οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει είναι μάλλον ικανοποιητικές, όχι κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τη χρωματική απόδοση και το δυναμικό του εύρος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι για να βγάλει κανείς μια φωτογραφία και να τη δείξει ή να την αποθηκεύσει για να έχει αυτό στο οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή σαν πιθανόν στο χώρο εργασίας του, είναι σίγουρα κάνει τη δουλειά της. Τώρα, η δεύτερη κάμερα που φαίνεται στο πίσω μέρος του KT62 Pro είναι μια κάμερα υπερήθρων, μια κάμερα που έχουν όλες οι συσκευές της συγκεκριμένης σειράς και στις προηγούμενες εκδόσεις τους. Είναι μια θερμική κάμερα η οποία μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο γύρω της. Σύμφωνα με την εταιρεία είναι και βελτιωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς. Να φέρουμε το Galaxy Note 20 Ultra, το οποίο φημίζεται για την παραγωγή θερμότητας που έχει, και αν το βγάλουμε βέβαια από τη θήκη του, εντάξει, δεν θα πάθει και τίποτα. Λοιπόν, αν το χρησιμοποιήσει κανείς θα δει ότι στο σημείο που βρίσκεται ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του, το μάλλον φαίνεται μέχρι ένα σημείο ήδη, στο σημείο λοιπόν που βρίσκεται ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του Galaxy Note 20 Ultra, το KT62 Pro μπορεί να ανιχνεύσει μια διαφορά στη θερμοκρασία σε σύγκριση με τον υπόλοιπο χώρο, και μάλιστα έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον το ότι μπορούμε να επιλέξουμε να βγάλουμε ένα pointer στην κάμερα και να του ζητήσουμε να μας πει τη θερμοκρασία σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του πλάνου, που βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάλογα με το που θα πάμε το pointer αυτό. Και φυσικά εδώ βλέπουμε ότι το μπλε χρώμα δείχνει ένα σημαντικά πιο ψυχρό περιβάλλον. Μπορεί μάλιστα να βγάλει και βίντεο με αυτόν τον τρόπο το KT62 Pro, κάτι που είναι εντυπωσιακό και ίσως χρήσιμο και πάλι σε πολύ κόσμο όταν θέλει να δει τη θερμοκρασία σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στον χώρο γύρω του. Η κάμερα αυτή ίσως είναι και ένας από τους λόγους που η εταιρεία μπορεί να δικαιολογήσει το κόστος
του κάθε 62 Pro, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, και προσφέρει μια χρησιμότητα που είναι απαραίτητη σε πολύ κόσμο που θα επιλέξει ένα τηλέφωνο αυτού του είδους σαν την επόμενη συσκευή του. Και να κλείσουμε το συγκεκριμένο βίντεο με μια τυπική αναφορά στην μπαταρία, στο εσωτερικό του τηλεφώνου. 4.000 mAh είναι η χωρητικότητα της σύμφωνα με την εταιρεία. Η συσκευή που έχουμε στα χέρια μας δηλώνει μια λίγο μικρότερη χωρητικότητα για τη δική της μπαταρία, χωρίς αυτό να έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακριβώς επειδή και ο Snapdragon 660 δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε κατανάλωση ενέργειας και η οθόνη του Kate 62 Pro επίσης με το μέγεθος και την ανάλυσή της δεν ζητάει υπερβολικά ποσά ενέργειας για να λειτουργήσει, κάνουν το τηλέφωνο να μπορεί να βγάλει σχεδόν 2 ημέρες χρήσης χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάτι που φυσικά δεν είναι απαραίτητο σε ένα τηλέφωνο αυτού του είδους. Αυτό που έχει σημασία είναι να το χρησιμοποιεί κάποιος για να κάνει τη δουλειά του χωρίς να φοβάται ότι θα μείνει από μπαταρία, και αυτό το Kate 62 Pro το πετυχαίνει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί την κανονική του κάμερα, την κάμερα υπερήθρων, τη θερμική κάμερα, να παίρνει τηλέφωνο, να στέλνει μηνύματα, να το χρησιμοποιεί και για social media άμα θέλει για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο τηλέφωνο όσο είναι στον χώρο εργασίας του, και ποτέ μέσα στην ίδια ημέρα δεν πρόκειται να μείνει από μπαταρία ή να αδειάσει τόσο που να αγχώσει αυτόν που το έχει ότι πρόκειται να σβήσει πριν προλάβει να το βάλει στο φορτιστή. Θα θέλαμε ίσως λίγο γρηγορότερη φόρτιση από τα 18W που υποστηρίζονται. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα τηλέφωνο που πολλές φορές μπορεί η θύρα της φόρτισης να μην είναι απόλυτα καθαρή, και η ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση είναι μια σχετικά ευαίσθητη διαδικασία. Έχει κάνει λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορεί η εταιρεία στο συγκεκριμένο τομέα, και για το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Kate 62 Pro είναι σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με τις προηγούμενες συσκευές της ίδιας σειράς σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις μέχρι ένα σημείο, σε ό,τι αφορά τη θερμική κάμερα σίγουρα, και η εξωτερική κατασκευή του, παρότι είναι από πλαστικό πλέον στο πίσω μέρος, είναι περισσότερο από ανθεκτική για να μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει χωρίς να φοβάται στο μέτρο του λογικού πάντα ότι θα το χαλάσει. Έχουμε βγάλει και φωτογραφίες μέσα στη θάλασσα με το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Ωραία, ίσως να μην είναι ακριβώς μέσα στα όρια της αντοχής του αυτό. Πάντως έχει επιβιώσει για να ολοκληρώσουμε και το συγκεκριμένο βίντεο. Δεν το έχουμε πετάξει κάτω, γιατί ακόμα και αν τυπικά αντέχει το χτύπημα χωρίς να σπάσει, το αλουμινένιο πλαίσιο στο πλαϊνό του μέρος είναι πιθανόν να αποκτήσει κάποιο σημάδι. Κάτι που, ωραία, μπορεί να το πάθει κάποιος που το έχει αγοράσει. Το συγκεκριμένο δείγμα θα επιστραφεί στην εταιρεία και είναι καλό να τους το επιστρέψουμε σε μια λίγο καλύτερη κατάσταση. Αυτά από εμάς στο συγκεκριμένο βίντεο, διαφορετικό ίσως από το συνηθισμένο, αλλά και το τηλέφωνο διαφέρει σημαντικά. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!